Θα ασχοληθούμε λίγο με ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει, καθώς βρισκόμαστε πρώτων πυλών της έναρξης μιας νέας τουριστικής σεζόν. Καλοκαιρία, καλές καιρικές συνθήκες. Αφήνουμε και λίγο στην άκρη τα αυτοκίνητα, είναι υψηλά και τα καύσιμα, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Μπαίνουμε στη διαδικασία να πάρουμε λίγο το ποδήλατο, να κινηθούμε ηλεκτρικά και ίσως κάποιοι από εμάς να χρησιμοποιήσουμε και ηλεκτρικά πατίνια. Κοιτάξτε τώρα που έρχεται μία θλιβερή είδηση. Μία θλιβερή είδηση, συγκεκριμένα δύο θλιβερές ειδήσεις από περιοχές από τα νησιά της Πάρου και της Μυκόνου, καθώς είχαμε τον θανάσιμο τραυματισμό δύο ανθρώπων, ενός 26χρονου και ενός 42χρονου, μέσα από τη χρήση και την κυκλοφορία τους με ηλεκτρικά πατίνια. Και εδώ βέβαια έρχεται στο προσκήνιο το ερώτημα, ποιο είναι το καθεστώς το οποίο διέπει και το οποίο πρέπει να γνωρίζουμε, διέπει την κυκλοφορία κατά κάποιο τρόπο ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους όλης της χώρας. Τι προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, τι πρέπει να προσέξουμε. Πάμε στον κύριο Λευτέρη Μιχελάκη, τον γραμματέα του Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης. Στην καλησπέρα μας και χρόνια πολλά, κύριε Μιχελάκη. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Όσο πιο περιεκτικά και σύντομα μπορούμε να προτρέψουμε και να συμβουλέψουμε τους τηλεθεατές κάθε ηλικίας αναφορικά με τους κινδύνους που ελοχεύουν μέσα από τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών. Ερώτημα από αφέλεια που μπορεί να έχει οποιοδήποτε που δεν γνωρίζει, πέρα από αν είσαι δημοσιογράφος, εκπαιδευτής, οδήγησης, οτιδήποτε, όποια ιδιότητα για να έχεις. Επιτρέπεται κάποιος να κυκλοφορεί με το ηλεκτρικό του πατίνι σε δρόμους, είτε έχουμε να κάνουμε με το επαρχιακό οδικό δίκτυο, είτε έχουμε να κάνουμε με δρόμους μέσα σε ένα αστικό κέντρο? Για πείτε μας. Ναι. Καταρχάς, βάσει του νόμου 47-84-21, επιτρέπεται οι προϋποθέσεις. Ναι. Όπως επιτρέπεται σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί και πέρα, το ζήτημα της συνύπαρξης διαφόρων χρηστών του δρόμου είναι το μεγάλο ζητούμενο για την οδική ασφάλεια. Έτσι λοιπόν, τα πατίνια, να μην τα δαιμονοποιούμε και να πούμε ότι αυτό το τελευταίο πρόβλημα που υπάρχει, το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει στην οδική κυκλοφορία. Να πούμε ότι οι θάνατοι ή τέλος πάντων οι τραυματισμοί από πατίνια δεν είναι πάρα πολύ σε σχέση με τα οδικά ατυχήματα τα υπόλοιπα, δηλαδή από αυτοκίνητα, μηχανάκια. Κύριε Μιχελάκη, πολύ καλά κάνετε και αναφέρετε την παράμετρο ότι δεν πρέπει να δαιμονοποιήσουμε τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών. Yeah. Αλλά ξεκινήσατε με τον όρο προϋπόθεση. Δηλαδή, εγώ μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό το πατίνι, αλλά κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ποιες είναι αυτές οι προϋποθέσεις? Το ίδιο ισχύει για Μαγιωτόπουλο και για τα υπόλοιπα οχήματα. Οι προϋποθέσεις κυκλοφορούν και τα οχήματα, είτε είναι αυτοκίνητα, είτε είναι ποδήλατα, είτε είναι μοτοποδήλατα, είτε είναι μηχανές, είτε είναι οτιδήποτε όχημα στο δρόμο. Έτσι. Με αυτή την έννοια λοιπόν, και επειδή είναι κάτι καινούριο το πατίνι, έχουν θεσπιστεί βάσει του νόμου που σας είπα προηγουμένως, από το 2021, κάποιοι κανόνες. Οι κανόνες για να μπορέσουμε να είμαστε πιο ασφαλείς στον δρόμο. Όπως παράδειγμα, ναι, μας λέει ο νόμος ότι όταν έχουμε ένα όχημα τέτοιο επιό, όπως τα λέμε, δηλαδή ελαφρά προσωπικά. Σωστά, ναι. Έτσι, ναι, που δεν ξεπερνάει τα 6 χιλιόμετρα την ώρα, δηλαδή είναι περίπου όπως ένας πεζός, μπορεί να πηγαίνει από τους χώρους που πάει και ο πεζός. Δηλαδή από ένα πεζοδρόμιο, από ένα πεζόδρομο, σε τέτοιες καταστάσεις. Όταν ξεπερνάει τώρα τα 25 χιλιόμετρα, το οποίο είναι το ανώτατο μάλλον μέχρι 25 χιλιόμετρα, γιατί πάνω από 25 χιλιόμετρα δεν επιτρέπεται και υπάρχουν στα πατίνια ή πρέπει να υπάρχουν ειδικοί κόφτες που δεν πρέπει να αφήνουν το όχημα να ξεπερνάει τα 25 χιλιόμετρα. Κατανοητό. Όταν λοιπόν είναι σε αυτή την κατηγορία, ανήκουν στην κατηγορία των μοτοποδηλάτων που έχουν τις υποχρεώσεις όπως έχουν τα υπόλοιπα οχήματα μοτοποδήλατα. Δηλαδή και το κράνος να είναι σωστό και η ένδυση είναι σωστή, δηλαδή να έχουμε φωσφοριζέ γυλαικάκια. Το φοράμε ιδιαίτερα τη νύχτα και βεβαίως όπως προσέχουμε οι υπόλοιποι θύστες στον δρόμο, τα ποδήλατα, τα μοτοποδήλατα, τα μηχανάκια, έτσι θα πρέπει να προσέξουμε και τα πατίνια. Αυτό που δεν γίνεται βεβαίως είναι η σωστή χρήση των όρων αυτών. Δηλαδή είτε δεν φωτίζεται καλά ο δρόμος, είτε δεν φωτίζεται, δεν είναι ευδιάκριτος ο οδηγός του πατινιού, είτε δεν φοράει το γυλαίκο, το φωσφοριζέ, γιατί δεν έχει ποτάκι. Υπάρχουν μια σειρά διαδικασίες που μπορούν να προστατεύσουν τον χρήστη αυτού του οχήματος. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε το εξής, ότι ο δρόμος δεν είναι μόνο για τα αυτοκίνητα, μηχανές και μηχανάκια.
είναι για όλους τους χρήστες του εισόδου, προτίσω των πεζών και κατ' επέκταση όλων των άλλων. Έτσι λοιπόν θα πρέπει και οι υπόλοιποι χρήστες να προσέχουν αυτές τις ευάλωτες ομάδες. Άρα επομένως δεν είναι μόνο ευθύνη αυτού που έχει το πατίνι, είναι ευθύνη και εμένα που έχω το αυτοκίνητο ή τη μηχανή και στον δρόμο πώς το βλέπω. Καταλάβατε. Μάλιστα, μάλιστα. Υπάρχουν κανόνες. Το συμπέρασμα ποιο είναι λοιπόν, πού καταλήγουμε με φόντο και τραγικές ειδήσεις με την απώλεια δύο ανθρώπων. Ναι, είναι τραγικό και μπας ειδώσει να μην ξαναέχουμε τέτοιες ειδήσεις, να προσέξουμε όσο γίνεται περισσότερο και ως χρήστες του αυτού του ΕΠΙΟ, του ελαφρού οχήματος, ηλεκτρικού οχήματος, αλλά και ως χρήστες των υπόλοιπων μέσων να προσέχουμε τους χρήστες αυτούς. Αυτό είναι το βασικότερο. Η γενικότερη προσοχή όλων όσων χρησιμοποιούμε το. Κύριε Μιχελάκη, ευχαριστώ θερμά. Κατανοητό. Σας ευχαριστώ θερμά.